Ενεργοποιήθηκε στις 28 Απριλίου η πολυκεντρική μελέτη φάσης 2 που αφορά τη συλλογή πλάσματος από διαθέτες ασθενείς από την νόσο COVID-19 και τη χορήγησή τους σε σοβαρά νοσούντες από την ίδια νόσο. Μετέχουν ερευνητές από 6 ελληνικά νοσοκομεία. Η μελέτη έλαβε τη θετική γνωμοδότηση από την Επιτροπή Αντιμετώπισης Έκτακτων Συμβάντων Δημόσιας Υγείας, από λοιμογόνους παράγοντες του Υπουργείου Υγείας και από τα επιστημονικά συμβούλια των νοσοκομείων που μετέχουν στη μελέτη. Η μελέτη θα διαρκέσει 20 μήνες και αρχίζει με ένα δείγμα 60 δοτών. Έως σήμερα 42 δότες έχουν ελεγχθεί για την ύπαρξη αντισωμάτων και ήδη σε 10 από αυτούς έχει ολοκληρωθεί η πλασμαφαίρεση και η συλλογή του πλάσματος. Το πρωταρχικό στοιχείο που θα καθορίσει την επιτυχία αυτής της προσέγγισης είναι η επιβίωση των ασθενών στις 3 εβδομάδες, στον 1 μήνα και στους 2 μήνες από την ένταξη στη μελέτη. Το πλάσμα θα συλλεχθεί με πλασμαφαίρεση στοχεύοντας σε όγκο 600 με 700 ml ανασυνεδρία αφαίρεσης. Ο όγκος που συλλέγεται μετά από μία πλασμαφαίρεση θα χωριστεί σε 3 θεραπευτικές μονάδες όγκου 200 με 233 ml. Κάθε ασθενής λαμβάνει συνολικά 3 μονάδες διαδοχικά με απόσταση 2 ημερών μεταξύ τους. Επομένως, η αναλογία είναι ένας δότης ανά έναν ασθενή. Ωστόσο, πολλαπλές συνεδρίες αφαίρεσης αναδότη είναι εφικτές και άρα ένας δότης μπορεί να παρέχει πλάσμα για παραπάνω από έναν ασθενή.